Γεια Καλή σας ένα χρονιά. και του Είμαστε καλά. τηλεθεατές σας. Καλά είμαστε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είσαι εδώ. Και εγώ και ο αγαπητός συνεργάτης και φίλος στην Λεμεσό, ο Χαράλαμπος ο Χρυσοστόμου. Καλημέρα αγαπητέ μου Πάμπο, εκεί στην ωραία καλημέρα, Λεμεσό. Καλημέρα Ανδρέα, καλημέρα και στην Ιωάννα. Νομίζω θα κάνουμε πολύ καλή συζήτηση. Πάντα κάνετε, δεν εννοείται αυτό. Χαίρομαι οπότε είμαστε μαζί, Πάμπο μου. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τον Πάμπο, μιας και τον έχουμε και στο κάδρο. Είχα έτσι κατά νου να ξεκινούσαμε από Ελλάδα. Γιατί όλα συμβαίνουν, μας επηρεάζουν, μας ενδιαφέρουν σίγουρα και είναι εξελίξεις σοβαρές. Όμως θέλω να ξεκινήσουμε από την Βρετανία, αγαπητέ Πάμπο. Είχαμε μια απόφαση σταθμός που σημαίνει πάρα πολλά και βέβαια δημιουργεί και πολλούς συνειρμούς όσον αφορά το αύριο, τι μπορεί να συμβεί τώρα από εδώ και πέρα. Και καλό είναι εδώ να το κουβεντιάσουμε τρεις μας, επειδή ενδιαφέρει και πάρα πολύ βέβαια την Κύπρο το πιθανό Brexit ή όποιες εξελίξεις στη Βρετανία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα εκεί. Το σίγουρο είναι ότι είχαμε μια επιβεβαίωση των προγνωστικών. Τα έχουμε κουβεντιάσει. Μας πρόλαβαν οι Άγγλοι, αγαπητοί Ανδρέα, οπότε αν είμαστε υποχρεωμένοι να ξεκινήσουμε με αυτούς, γιατί θα έχει και απόψε νέα πρόταση και στη Βρετανία Μομφής κατά της ΜΕΗ. Μάλιστα. Αυτό που έγινε είναι η μεγαλύτερη κυβερνητική ήττα που υπέστη ποτέ κυβερνών κόμμα στη Βρετανία από το 1920 και μάλιστα με τέτοιο συντριπτικό αριθμό βουλευτών. 312 ήταν οι ψήφοι κατά της συμφωνίας την οποία έφερε η ΜΕΗ στο τραπέζι και μόνο 202 βουλευτές ψήφισαν υπέρ της συμφωνίας. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι η Βρετανία δεν μπορεί να πάει σε έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη συγκεκριμένη συμφωνία. Αυτό είναι το ένα, το δεδομένο όπως πλέον έχει καταγραφεί επίσημα μετά το αποτέλεσμα. Το ζήτημα είναι τι θα γίνει απόψε στη νέα ψηφοφορία κατά την οποία ο Τζέρεμι Κόρπιν, ο ηγέτης των εργατικών, έχει καταθέσει πρόταση μομφής κατά της ΜΕΗ. Θα περάσει η πρόταση μομφής. Εάν η πρόταση μομφής περάσει, σημαίνει ότι πέφτει η κυβέρνηση και οι Βρετανοί πάνε σε εκλογές για ανάδειξη νέου πρωθυπουργού, απευθείας με ψηφοφορία από τον λαό, ενώ χωρίς να γίνει αλλαγή η αντικατάσταση του ηγέτη των συντηρητικών με νέο πρωθυπουργό από τους συντηρητικούς. Ναι. Εάν η πρόταση μομφής δεν περάσει, τι θα γίνει μετά? Θα επιχειρήσει η ΜΕΗ να επαναδιαπραγματευτεί τη συμφωνία? Οι Βρυξέλλες το έχουν κάνει πολύ ξεκάθαρο. Όχι, εμείς δεν πάμε σε επαναδιαπραγμάτευση. Δεν πρόκειται να γίνει επαναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας. Άρα θα παραμείνει η ΜΕΗ εκεί για να κάνει τι? Για να περιμένει τις 31 Μαρτίου για να γίνει έξοδος χωρίς καμία συμφωνία, αυτό που λέμε άτακτο Brexit σε αχαρτογράφητα νερά. Μάλιστα, αυτό είναι ένα άλλο κέριο ερώτημα. Ερωτηματικά, βάλω τελεία. Βάλε μια ερωτελεία, Ιωάννα. Να μου. Βάλουμε ένα τελεία. Ναι, Ιωάννα μου. Νομίζω ότι ιστορία είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Η κυρία Μέη σηκώνει ένα βαρύ φορτίο, ένα βαρύ σταυρό. Η ιστορία είναι λίγο άδικη μαζί της, διότι και η αντιπολίτευση και όσοι διαφώνησαν χθες με αυτή τη συμφωνία για τον Brexit δεν λένε τι θέλουν. Όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία με το δημοψήφισμα, το οποίο προέκρινε την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μιλούσαμε ότι τόσο το Ηνωμένο Βασίλειο όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονται σε χαρτογράφητα ύδατα. Τώρα πλέον το βλέπουμε αυτό, το ζούμε σε χαρτογράφητα ύδατα αλλά και σε επικίνδυνα ύδατα. Διότι ακριβώς δεν ξέρουν τι θέλουν οι Βρετανοί και η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό που ζητεί είναι να τους πούνε τι θέλουν. Άρα είμαστε ενώπιον, μάλλον πολύ κοντά σε μια άταχτη έξοδο, σε ένα άταχτο Brexit, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται ή να δούμε τι θα γίνει απόψε. Αποκλείουμε το ενδεχόμενο να έχουμε ένα δεύτερο δημοψήφισμα? Όχι, όχι. Όχι. Και ακούγονται πάρα πολλές φωνές που το ζητούν αυτό. Χθες διαδήλωναν έξω από το Βρετανικό Κοινοβούλιο και οι οπαδοί του Remain και οι οπαδοί της
της εξόδου και να δούμε και τι θα γίνει και με την πρόταση μορφής απόψε του... Αν θα περάσει, σημαντικό αυτό. Αν θα περάσει και αυτό... Πέφτει η ΜΕΗ, αν δεν περάσει τι κάνει. Μένει, ναι, και αν οι Ευρωπαίοι εταίροι οι οποίοι έχουν κάνει ξεκάθαρο, όπως είπατε και προηγουμένως με τον Μπάμπο στη Βρετανία, ότι δεν είναι διατεθειμένοι να κάνουν άλλες υποχωρήσεις, αν θα αλλάξει κάτι σε αυτό και θα δώσουν κάτι περισσότερο, για να μην υπάρξει αυτή η άταχτη έξοδος με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Μάλιστα. Αγαπητέ μου Πάπο, πάνω σε αυτό που λέει η Ιωάννα και το ενδεχόμενο να πάμε σε ένα νέο δημοψήφισμα, το βλέπεις έτσι ως ενδεχόμενο πιθανό, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα? Ναι, είναι ένα ενδεχόμενο. Να προεκτείνω λίγο έτσι αυτό που ανάφερε η Ιωάννα προηγουμένως. Υπάρχουν κάποια δεδομένα για απόψη για την ψηφοφορία της πρότασης μορφής κατά της ΜΕΗ. Ήδη η σκληροπυρηνική του Brexit των συντηρητικών, αλλά και το Δημοκρατικό Ενωτικό Κόμμα της Ιρλανδίας έχουν τοποθετηθεί και αναφέρουν ότι δεν θα ψηφίσουν την πρόταση μορφής, δηλαδή θα στηρίξουν τη ΜΕΗ. Ναι. Είναι ένα ζήτημα αυτό, διότι οι σκληροπυρηνικοί θέλουν να προχωρήσουν προς την έξοδο, προς τον Brexit. Η Ενωτική της Βορείου Ιρλανδίας είναι το κόμμα το οποίο στήριζε τη ΜΕΗ και την στηρίζει μέχρι τώρα για την κυβέρνηση και να έχει την απαιτούμενη πλειοψηφία να είναι κυβέρνηση. Οι αφιβολίες τους ήταν ως προς το θέμα του μαλακού ή του σκληρού συνόρου μεταξύ Βορείου Ιρλανδίας και Δημοκρατίας της Ιρλανδίας. Τώρα, το κρίσιμο απόψε, λαμβάνοντας υπόψη αυτά για την ψηφοφορία, είναι πώς θα συμπεριφερθούν οι συντηρητικοί βουλευτές οι οποίοι ήταν υπέρ της παραμονής, διότι να θυμίσουμε ότι το συντηρητικό κόμμα έχει ένα διχασμό ως προς το αν υποστηρίζει ή όχι την έξοδο. Κάποιοι βουλευτές είναι υπέρ της παραμονής. Άρα μπαίνει ένα ζήτημα τώρα ξεκάθαρα για τους συντηρητικούς βουλευτές αν θα ψηφίσουν υπέρ της παραμονής της κυβέρνησης τους ή αν θα ψηφίσουν προς μια κατεύθυνση η οποία θα ενεργοποιήσει πιθανότητα επαναφοράς δημοψηφίσματος. Άρα, θα θέλανε, εδώ είναι για τη ΜΕΗ απόψε. Ναι, θα θέλανε εάν η πρόταση μορφής περάσει, πάμε σε εκλογές και τότε και το ενδεχόμενο νέου δημοψηφίσματος αλλά και η αλλαγή πολιτικής ηγεσίας στην Βρετανία είναι ανοιχτή με πιθανή άνοδο του Κόρπινγκ στην εξουσία. Εάν δεν περάσει η πρόταση μορφής, τότε υπάρχουν δύο σενάρια. Το πρώτο σενάριο είναι που κερδίζει έδαφος, είναι το σενάριο του αιτήματος παράτασης της ημερομηνίας της 31ης Μαρτίου για την έξοδο, για να δοθεί χρόνος έτσι ώστε να υπάρξει μια διευθέτηση. Όμως αυτό έχει δύο σκοπέλους η παράταση. Ο πρώτος σκόπελος είναι η δεδομένη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι δεν πρόκειται να διαπραγματευτεί τη συμφωνία ξανά, διότι αυτό θα αποτελέσει κακό προηγούμενο. Και ο δεύτερος τεράστιος σκόπελος είναι οι ευρωεκλογές. Τυχόν παράταση της ημερομηνίας εξόδου δεν μπορεί να είναι πέραν του Ιουνίου του 2019, διότι θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές. Και με βάση αυτό το σενάριο θα υπάρχουν ευρωεκλογές στη Βρετανία ή όχι? Τι θα γίνει? Αλλά εγώ δεν είμαι σίγουρος αν θέλουν και οι εργατικοί να έρθουν στην εξουσία κάτω από αυτές τις συνθήκες. Έτσι. Θυμίζει λίγο Ιωάννα Ελλάδα με τα μνημόνια. Θυμίζει Ελλάδα με μνημόνια αυτή η ιστορία. Ναι, Ιωάννα μου. Ναι, αυτή είναι και η γοητεία όμως της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης για όλους εμάς που ασχολούμαστε έτσι με το αντικείμενο του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Αυτή είναι η γοητεία. Κανείς δεν ξέρει τι ξημερώνει, κανείς δεν ξέρει πού φτάνει όλο αυτό το εγχείρημα. Θα δούμε πού θα φτάσει. Μια κύριε γοητεία, η Ευρώπη και οι εκλογές, θα είστε υποψήφια, κυρία Συγκρασίτη, σε κάποιο ψηφοδέλτιο? Μου έκανε την μεγάλη τιμή ο Νικόλας Παπαδόπουλος να μου προτείνει να είμαι αριστείνδυν στο ψηφοδέλτιο του Δίκο. Χθες συναντήθηκα μαζί του και τον ενημέρωσα ότι δεν επιθυμώ να είμαι υποψήφια. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την τιμή που μου έκανε. Παραμένω ανεξάρτητη, ανένταχτη σε κανένα κόμμα ή πολίτης. Μάλιστα. Κύριε Πάμπο μας, εσείς το βλέπετε το ενδεχόμενο να κατέλθετε υποψήφιο στις ευρωεκλογές?
Αγαπητέ Ανδρέα, εγώ θα προτιμούσα να δω ανθρώπους που ασχολούνται με τα... Εγώ θα προτιμούσα, μισό λεπτάκι. Εγώ θα προτιμούσα να δω ανθρώπους που ασχολούνται με την Ευρώπη, γιατί είναι η δουλειά τους αυτή, τη μελετάνε, τη διαβάζουν, ξέρουν τις προοπτικές, τις αδυναμίες κτλ. Παρά κάποιους επαγγελματίες πολιτικούς, εν πάση περιπτώσει, έτσι. Το έχετε στο μυαλό σας αυτό, ας πούμε, το ενδεχόμενο. Ναι, έλεγα λοιπόν, Ανδρέα μου, ότι είναι γνωστό ότι προέρχομαι από την αριστερά. Οι διαδικασίες στο ΑΚΕΛ ξεκίνησαν εδώ και καιρό και ολοκληρώνονται το Σάββατο με την Κεντρική Επιτροπή. Το αποτέλεσμα και το ποιο θα είναι το ψηφοδέλτιο θα καθοριστεί από την Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο. Τώρα, όσον αφορά το ερώτημά σας, είναι χρήσιμοι και οι ευρωβουλευτές και οι ενεργός πολιτικοί, είναι χρήσιμοι και οι αναλυτές για να μπορούν να αναλύουν και να διαφωτίζουν, ναι, τον κόσμο. Οπότε, αγαπητή Ανδρέα, απλά να πω ότι παρόλο που έχω προταθεί από τις κομματικές ομάδες βάσης της αριστεράς, δεν έχω αποδεχτεί. Εμείς εδώ θα είμαστε να αναλύουμε και να διαφωτίζουμε τον κόσμο να έχουμε για εδώ όλα πέρα τα γεγονότα λοιπόν, τα οποία πάμε τώρα λίγο στην Ελλάδα. Εξελίσσονται και η Ιωάννα είμαι σίγουρος ότι έχει να προσφέρει πάρα πολύ και σε αυτόν τον τομέα. Βεβαίως, και με το ήθος και με τις γνώσεις. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Πάμε στην Ελλάδα και έγινε το κακός χαμός εκεί. Μετά το διαζύγιο του κυρίου Τσίπρα με τον Καμένο, έχουμε την εξέλιξη αυτή, δίνεται μάχη στο κοινοβούλιο, επιβίωση της κυβέρνησης. Φαίνεται όμως πως τα πράγματα μάλλον έχουν προκαθοριστεί, βαίνουν καλώς για τον κύριο Τσίπρα. Οι 151 πόσοι χρειάζονται βουλευτές μάλλον έχουν βρεθεί. Δεν ξέρω ποια είναι η επόμενη μέρα τώρα εκεί. Ναι, πάπου μου. Ναι, φαίνεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα πάρει τις 151 ψήφους που απαιτεί το Σύνταγμα για την εμπιστοσύνη που χρειάζεται και το επόμενο στάδιο, το επόμενο βήμα είναι η ψηφοφορία στη Βουλή των Ελλήνων για την επικύρωση ή όχι της Συμφωνίας των Πρεσπών. Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία στα Σκόπια με τις ψηφοφορίες που έγιναν εκεί και τώρα η μπάλα είναι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αγαπητή Ανδρέα. Άρα, εάν ο Τσίπρας πάρει την ψήφο εμπιστοσύνης, το επόμενο βήμα και έχει λεχθεί ότι μπορεί να είναι και τις επόμενες μέρες, είναι να έρθει η Συμφωνία των Πρεσπών ενώπιον του Ελληνικού Κοινοβουλίου για να γίνει εκεί ψηφοφορία. Φαίνεται ότι και για την ψήφο για την επικύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών, τα πράγματα για την κυβέρνηση είναι λιγότερο δύσκολα από το θέμα της πρότασης εμπιστοσύνης. Διότι τουλάχιστον το ποτάμι, παρόλο που θα είναι κατά της πρότασης εμπιστοσύνης, δηλαδή θα καταψηφίσει την κυβέρνηση, αλλά στο θέμα των Πρεσπών το ποτάμι θα στηρίξει την συμφωνία. Μάλιστα. Άρα και η συμφωνία αναμένεται να περάσει και αυτή είτε δυσκολότερα είτε ευκολότερα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Μάλιστα. Τώρα, τι θα σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Τσίπρας έχει την ευκαιρία να εξαντλήσει τη θητεία του μέχρι τον Οκτώβριο, που είναι η λήξη της τετραετίας, ή αν επιθυμεί να προχωρήσει σε εκλογές νωρίτερα. Αναλυτές κάνουν λόγο και για τον Μάιο, που είναι οι ευρωεκλογές, να γίνουν ταυτόχρονα οι εθνικές εκλογές. Μάλιστα. Αυτό θα το δούμε τις επόμενες μέρες με βάση και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας. Ιωάννα μου, για την Ελλάδα, τι μπορώ να πω. Ανεξάρτητα από το πώς βλέπει κανείς τη συμφωνία των Πρεσπών, είτε ως θετική είτε ως αρνητική, αυτό που πρέπει να αποφευχθεί πάση θυσία είναι ο εθνικός διχασμός και από τις πολιτικές δυνάμεις της Ελλάδος και κατ' επέκταση από την ελληνική κοινωνία. Και αυτό ακριβώς διότι το μακεδονικό είναι ένα μικρό κομμάτι των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ελληνική εξωτερική πολιτική αυτή τη στιγμή, χωρίς σε καμία περίπτωση να θέλω να το υποβαθμίσω, έτσι. Είναι και το θέμα της Τουρκίας και των προκλήσεων και των απειλών που δέχεται η Ελλάδα από την γείτονα, η Αλβανία με όλα αυτά τα προβλήματα που δημιουργεί και τον μεγαλοειδεατισμό. Και τα λυτρωτικά όλα αυτά που κάθε αυτά, μέρα βλέπουμε. Έτσι ακριβώς. Και είναι και όλα αυτά που συντελούνται στον ευρύτερο χώρο των Βαλκανίων. Δηλαδή η Συμφωνία των Πρεσπών έρχεται σε μια εξαιρετικά δύσκολη χρονική συγκυρία για τα Βαλκάνια. Έχουμε ένα επικείμενο διαχωρισμό της Βοσνίας από την Ερζεγοβίνη, κάποιου είδους ένωση του Κωσόβου με την Αλβανία, ανοίγουν, ενοποιούν σύνορα
και με το ότι αυτό συμβαίνει συνεπάγεται για την Σερβία. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με την Βουλγαρία. Η Βουλγαρία, επειδή ακριβώς υπάρχει βουλγαρικός πληθυσμός στην προ-Ιουγκοσλαβική δημοκρατία της Μακεδονίας, αντιδρά και λέει ότι δεν θα δεχτεί την ένταξη της μελλοντικής Βορείου Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, δεν ξέρουμε μέχρι ποιο σημείο η Βουλγαρία μπορεί να το φτάσει όλο αυτό. Απλά δεν πρέπει να εστιάσουμε μόνο στο μακεδονικό και να αφήσουμε τα άλλα προβλήματα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, διότι όσες φορές αποπροσανατολιστήκαμε, χάσαμε. Έτσι, δημιουργηθήκαν άλλα προβλήματα. Να πούμε, Ιωάννα και Πάπο, ότι έρχεται και το μεγάλο συλλαλητήριο 20 του μήνα για το μακεδονικό, που αναμένεται να είναι το μεγαλύτερο που έγινε ποτέ στην Ελλάδα. Γίνεται μια φοβερή κινητοποίηση από όλες τις γωνίες της Ελλάδας. Να. Και εκεί θα γίνει βέβαια το έλα να δεις. Δηλαδή δεχτήκαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια οι μεγάλες πολιτικές δυνάμεις της Ελλάδος την σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό. Εδώ δεν είναι ευθύνη του Τσίπρα. Όχι, αλλά ναι, υπάρχει όμως το ζήτημα της ηθαγένειας που μιλάει για μακεδονική και το ζήτημα της γλώσσας που μιλάει πάλι για μακεδονική. Μιλάω για τη γλωσσία την τότε, έτσι. Όχι, γίνανε διαχρονικά λάθη τα τελευταία 30 χρόνια. Γίνανε λάθη και αν το πάρουμε ακόμη πιο μακριά, τα λάθη γίνανε. Τι ήταν η Μακεδονία, το κράτος της Μακεδονίας? Ήταν ένα κράτος μέσα στη Ιουγκοσλαβική Ομοσπονδία. Ήταν ένα δημιούργημα του Τίτο, διότι πουθενά παλαιότερα δεν φαινόταν ο όρος Μακεδονία. Ακόμη και στην απογραφή που έκανε το τότε Βασίλειο της Σερβίας το 1921, κανείς δεν αναφερόταν σε μακεδονικό πληθυσμό, ούτε και η συνθήκη του Λονδίνου που διαμέλιζε την Οθωμανική Αυτοκρατορία μιλούσε πουθενά για Μακεδόνες, έτσι. Ήτανε, εμείς πάντως τη λέγαμε Φύρομ, αλλά οι άλλοι τη λέγανε Μακεδονία. Ναι, αλλά επί Τίτο και εμείς τη λέγαμε Μακεδονία. Ναι. Εκεί ξεκίνησε το πρόβλημα από ελληνικής πλευράς που δεν αντέδρασε όπως έπρεπε και δεν αξιοποίησε την θέση της τότε στη Δύση, όπου υπήρχαν τα δύο στρατόπεδα. Σωστό. Έτσι. Βέβαια, υπήρχαν κάποιες αποφάσεις και του Κογκρέσου που ενάντια σε αυτό, αλλά δεν υπήρχαν ουσιαστικές αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών. Σωστό. Να δούμε, Ανδρέα μου, βέβαια, και πώς θα αντιδράσει και η Ρωσία, η οποία επιμένει ότι πρέπει να υπάρξει έγκριση από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Είναι με τα συμφέροντα πολλά εκεί στην περιοχή και οι ενδιαφερόμενοι και εμπλεκόμενοι πάρα πολύ, έτσι, πέρα από την Ελλάδα και τα Σκόπια. Και πολλές φωνές λένε ότι δεν ήταν η ώρα να γίνει αυτό, ότι η Ελλάδα μπορούσε να το καθυστερήσει λίγο. Ναι. Λοιπόν, μια τελευταία κουβέντα πάμπου μου από σένα εκεί στη Λεμεσό. Για το θέμα των δεν υπάρχει Σκοπίων. Αμφιβολία ότι η συμφωνία αυτή πρόκειται για ένα συμβιβασμό. Ένα συμβιβασμό ο οποίος έχει δύο αναγνώσεις. Η μία ανάγνωση είναι ότι ο συμβιβασμός είναι τέτοιος που στην ουσία έχει παραδώσει εθνικά ζητήματα, όπως είναι αυτό της γλώσσας και της ταυτότητας που ανάφερε η Ιωάννα, που είναι δύο από τα κέρια αρνητικά σημεία της συμφωνίας. Η άλλη ανάγνωση λέει ότι κλείνει ένα κεφάλαιο της εξωτερικής πολιτικής και θα δοθεί η ευκαιρία στην Ελλάδα να αναδείξει ένα ηγετικό ρόλο στα Βαλκάνια. Η κάθε συμφωνία κρίνεται εκ του αποτελέσματος και θα δούμε πώς θα επιχειρήσουν ή όχι να το εκμεταλλευτούν οι Σκοπιανοί αυτό το πράγμα και πώς θα λειτουργήσει αυτό που θεωρείται ως προοπτική για να αναδειχθεί η Ελλάδα μια ηγέτιδα πρωταγωνιστική δύναμη των Βαλκανίων. Έχει διχάσει όντως τον ελληνικό λαό αυτό το ζήτημα. Όμως, πολύ σωστά ανάφερε η Ιωάννα ότι υπάρχουν τεράστια ανοιχτά κεφάλαια της εξωτερικής πολιτικής ανοιχτά, το Αιγαίο, το Κυπριακό, τα ενεργειακά, τα άλλα ζητήματα των Βαλκανίων και σε αυτή την κρίσιμη έτσι, φάση των εξελίξεων των περιφερειακών στην περιοχή μας πρέπει να υπάρχει και ενότητα και ομοψυχία για να μπορέσει ακριβώς να αποσοβήσει κινδύνους αλλά και να προωθήσει συμφέροντα και προς όφελος της Ελλάδας αλλά και προς όφελος της Κύπρου ιδιαίτερα αυτή την περίοδο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ Πάπο μου. Καλή συνέχεια να έχεις εκεί στα... Καλή συνέχεια και σε εσάς. Έτσι να είσαι καλά. Ιωάννα μου, καλή συνέχεια. Καλή πάντα συνέχεια. Καλά, πάντα δίπλα μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου. Να είσαι καλά. Πάμε τώρα φίλες και φίλοι σε ένα διάλειμμα εμείς και ακολούθησε εδώ να ξετυλίξουμε το κουβάρι της επικαιρότητας και βέβαια να δούμε τι γίνεται με τη δικαστική εξουσία. Πάμε πρώτα στο διάλειμμα.